Δεν θέλω να πω κάτι ιδιαίτερα για το Στέλιο. Νομίζω ότι ακούστηκαν πολλά και είναι και πάρα πολλά άλλα, μιας και ήταν μια ιστορία πολλών δεκαετιών και προσωπικής γνωριμίας και συνεργασίας. Εντούτοις θέλω να σταθώ σε ένα θέμα όπως προέκυψε και τότε και γενικότερα αφορούσε το Πανεπιστήμιο εκείνη την εποχή. Στην περίπτωση του Στέλιου έχουμε αυτονόητα και προφανή πράγματα. Δηλαδή έχουμε μια ομάδα ανθρώπων η οποία παραβιάζει τα ακαδημαϊκά κριτήρια και επιλέγει όποιους θέλει, βαθμολογεί ανάλογα, εκλέγει καθηγητές με πλήρως αναξιοκρατικά κριτήρια, προσπαθώντας να φτιάξει συσχετισμούς στο τμήμα, συναλλάσσεται με πολιτικά πρόσωπα εκτός πανεπιστημίου, με διάφορες μορφές, παγιδεύει σε εισαγωγικά τις φοιτητικές παρατάξεις, διαπλεκόμενε σε όλα αυτά και σε άλλα πολλά, προκειμένου να διασφαλίζει την ψήφο και ούτω καθεξής. Αυτή η πρακτική, η οποία δεν είναι ούτε καθολική ούτε γενικευμένη, αλλά εν υπάρχει σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, έχει ένα χαρακτηριστικό. Αυτή η πρακτική κορυφώνεται την περίοδο μετά το 2000, σε εκείνη τη δεκαετία, και κορυφώνεται για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η περίοδος, η προηγούμενη που είχαμε τα πρώτα 20 χρόνια του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, που εξομαλύνεται το σύστημα σε σχέση με το προηγούμενο πανάθλιο σύστημα, εντούτοις στο εσωτερικό αυτού, και επιμένω στο εσωτερικό αυτού, αρχίζουν και γιγαντώνονται οι ομάδες των ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν το πανεπιστήμιο και με πολλά άλλα κριτήρια πέρα από τα ακαδημαϊκά ή τα προσωπικά ή της στενής ακαδημαϊκής τους καριέρας. Το βλέπουν σαν πεδίο άντλησης οικονομικών χρημάτων, το βλέπουν ως πεδίο πολιτικής ισχύως και πολλά άλλα πράγματα. Το πανεπιστήμιο διχάζεται και διχάζεται άγρια στη δεκαετία του 2000. Το προσωπικό, οι καθηγητές, οι φοιτητές και όλη η κοινότητα διχάζεται άγρια ανάμεσα. Ας τους αποκαλέσουμε μια κοινότητα διεφθαρμένων σε εισαγωγικά και σε μια κοινότητα ανθρώπων που προσπαθούν να υπερασπιστούν τις ακαδημαϊκές αξίες και τις κανονικότητες και τις διαδικασίες ενός κατοχυρωμένου θεσμικά πανεπιστημίου. Αυτή η σύγκρουση είναι λησαλέα, το υπογραμμίζω. Για πρώτη φορά τη δεκαετία εκείνη αυτή η σύγκρουση είναι λησαλέα, και είναι λησαλέα διότι δεν πρόκειται μόνο για την ηγεμόνευση της μίας ή της άλλης ομάδας, η οποία κρίνεται και αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ποιος ελέγχει κάποιο τμήμα, ποιος γίνεται κοσμήτορας ή ποιος παίρνει την Βρετανία. Το λησαλέο του πράγματος είναι η στροφή και η δίωξη των ανθρώπων από, που δεν κάνουν απολύτως τίποτα, που αντιστέκονται, ας πούμε, στους καλούς, αντιστέκονται απέναντι στην άλλη ομάδα. Δεν είναι μια παθητική συμπεριφορά από την πλευρά της ομάδας αυτής. Είναι η χρησιμοποίηση όλων των μεθόδων μαζί και της ποινικοποίησης. Δεν είναι μεμονωμένο συμβάν η παραπομπή του Στέλιου στο πειθαρχικό εναντίον των ανθρώπων που για διάφορους λόγους δεν σωματώνονται σε αυτό το νέο σύστημα όπως διαμορφώνεται στο πανεπιστήμιο και γίνεται πολύ έντονο, επαναλαμβάνω, και την περίοδο. Να σας φέρω ένα παράλληλο παράδειγμα. Από τις αρχές της δεκαετίας, το 2002, 2001, 2002, 2003, αυτή η σύγκρουση του Πανεπιστήμιου είχε κλιμακωθεί σε πολλά επίπεδα. Όλο αυτό το δίκτυο των ανθρώπων που σε εισαγωγικά είναι και διώκτες του Στέλιου, ξεκινάει μια εκστρατεία όπου παραπέμπει ουσιαστικά σε μια διαδικασία, βρίσκει τον οικονομικό επιθεωρητή Κρήτης, τον βάζει μέσα στο Πανεπιστήμιο, επιλέγει 30 ανθρώπους, τους ποινικοποιεί, τους βάζει διάφορα τέτοια να πληρώσουν καθένας από 300-500.000 ευρώ, ένα εκατομμύριο, φτιάχνει μια ποινική ανυπόστατη κατάσταση και σε αυτήν είναι δεσμευμένο το 1/4 των μελών σήμερα του Πανεπιστημίου Κρήτης, μαζί και ο Πρίτανης και όλοι κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια επιθετικότητα, μια λησαλέα συμπεριφορά απέναντι σε ένα σύστημα που
αφελώς, θα το λέω αφελώς, έκανε τη δουλειά του 20 χρόνια σε σχετικά καλές συνθήκες και είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία λίγος πολύ με αφέλεια, αθότητα και με την ιδέα ότι εντάξει, κέρδισαν τώρα λίγο οι κακοί, δεν πειράζει, κάπου θα ισορροπήσει το σύστημα. Το σύστημα αγρίεψε και αγρίεψε πολύ. Και στην περίπτωση του Στέλιου, για ένα συμβάν, το επαναλαμβάνω, το οποίο ήταν προφανές αυτονόητο, δεν ήταν πέρα από κάθε αμφισβήτηση, δηλαδή τα γεγονότα ήταν πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Άμα τα ξεφύλιζες, δεν ήταν θέμα ότι δεν γινόταν αυτά που έλεγε ο Στέλιος, τα κατήγγειλε. Εν τούτης ήταν ένα σύστημα το οποίο με τα τρομερής αγριότητας παραπέμπει το Στέλιο στο πειθαρχικό. Αυτό είναι μια εκδήλωση, δεν είναι, αφού πέρασε, εντάξει, πέρασε, τελείωσε το θέμα. Θα μπορούσε να το αφήσει το θέμα ως λήξα. Δεν αμφισβητεί το, η ηγεμονία της ομάδας. Όχι. Είχαν τελειώσει ο κύκλος, είχε επικυρωθεί από τη Σύγκλιτο και τα λοιπά, είχε τελειώσει. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Μόνο αν το δούμε εν μέσω μιας πολύ σκληρής και λυσαλαίας σύγκρουσης, ερμηνεύεται το επόμενο βήμα, το βήμα δηλαδή, τότε θα σε τσακίσουμε. Το οποίο ήταν, επαναλαμβάνω, μια κορύφωση όλου αυτού του πράγματος. Θα πω και ένα δεύτερο πράγμα. Το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, κατανοώντας και αυτές τις συγκρούσεις κτλ. Είναι απροστάτευτη πόλη. Διότι αν ψάξετε το θεσμικό πλαίσιο και πώς παρέπεψαν στο πειθαρχικό το Στέλιο και πώς έχουν παραπέμψει 30-40 καθηγητές, συμπεριλαμβανόμενοι και εγώ, για δίθεν διαφθορά και κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σαν οχύρωτος, διότι το Στέλιο ανέσυραν ένα νομοθέτημα του 30 κάτι, 1930 τόσο, 37, σε μας ανασύρουν ένα νομοθέτημα που λέει ότι ο ένας οικονομικός επιθεωρητής έχει το δικαίωμα να τοποθετείται κατά βούληση σε όλα τα θέματα, χωρίς να κρίνεται αυτό το οποίο κάνει. Δεν υπόκειται σε κάποια διαδικασία αυτό και ούτω καθεξής. Άρα τι διαπιστώνεις? Διαπιστώνεις ότι θεσμικά αυτό το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο που θεωρήθηκε και σωρτά κατάκτηση και έφτιαξε τους κανόνες και τους εσωτερικά κτλ. Τελικά σε μια κλιμάκωση μιας τόσο σκληρής σύγκρουσης οι άνθρωποι παραμένουν απροστάτευτοι και συμφωνώ ότι είναι θέμα πρακτικής. Που είπε πριν ο Χριστόφορος και του Πανεπιστήμιου και οι πρακτικές του κτλ. Βεβαίως, αλλά αποδείχθηκε ότι αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται θεσμική θωράκιση αυτό το πράγμα, με πολύ πολύ μεγάλες αλλαγές για να αλλάξουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ.